Κύριε Κοντογιώργη, θέλω να σας ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά. Μπορεί να είστε μέτρα στα πολιτικά, αλλά πέστε μου υπό ποια έννοια με αντικειμενικές αξίες του 7 βάζει φόρο το 13, τις κρατάει μέχρι το 16 για να είναι υψηλός ο φόρος και τσεκουρώνει όλο τον κόσμο. Αντί για να πει η Τρόικα, αφού αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα οι εμπορικές σε πολλές περιπτώσεις είναι κάτω από τις αντικειμενικές, να φτιάξουμε καινούργιες αντικειμενικές και να εφαρμόσουμε ένα καινούργιο νόμο δίκαιο για όλους. Πέστε μου λοιπόν, αυτό το πράγμα στέκεται πουθενά? Κύριε Αυτιά, το ερώτημα το θέσατε εσείς. Τι λέει η Τρόικα? Ποιος κυβερνάει αυτή τη χώρα? Αυτό είναι το ερώτημα. Εάν κυβερνάει χώρα αυτή η Τρόικα, ναι, τότε το πράγμα πρέπει να το πούμε ως έχει, ναι, να συμφωνήσουμε δηλαδή ότι πρωθυπουργός της χώρας είναι ο κύριος Τόμσεν ή όποιος άλλος κύριος, ή μια συλλογική ηγεσία των τριών, και να τελειώσουμε, να ξέρουμε ποιον έχουμε συνομιλητή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, διότι διαπιστώνουμε εδώ ότι υπάρχει μια πολιτική ηγεσία η οποία το μόνο που κάνει είναι να συζητάει με την Τρόικα πώς θα εφαρμοστούν οι αποφάσεις της Τρόικας. Έχουμε 1002 άλλες περιπτώσεις στον κόσμο και ιστορικά, ναι, σχέσεων μεταξύ δανειστών και χωρών. Αυτό το φαινόμενο το οποίο επικρατεί και στη χώρα μας, ιδίως στη χώρα μας, την περίοδο αυτή, είναι πρωτοφανές. Κύριε καθηγητά, να κυβερνάνε. Εσείς ξέρετε πολύ καλά, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, η Ισπανία δεν είναι σε μνημόνιο, η Ιταλία δεν είναι σε μνημόνιο, η Πορτογαλία δεν είναι σε μνημόνιο και είναι χώρες που έχουν πιο πολλά προβλήματα από την Ελλάδα. Και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Και εμάς μας βάλανε πάνω σε αυτό το πράγμα το οποίο ούτε το 27 θα τελειώσει. Ποιοι μας βάλανε, κύριε Αυτιά? Ας ξεκαθαρίσουμε ποιοι μας βάλανε, διότι το πρόβλημα είναι ότι εδώ και 30-40 χρόνια, ναι, βλέπουμε τα ίδια πρόσωπα να μας κυβερνάνε. Αυτά τα οποία λοιπόν είναι υπεύθυνα για την καταστροφή της χώρας θα μας σώσουν? Αυτό κρίνει και τις πολιτικές που ακολουθούνται. Όλος ο διάλογος γίνεται για το τι θα γίνει σε σχέση με την Τρόικα, δηλαδή σε σχέση με το μνημόνιο. Έχετε δει να παίρνονται μέτρα που θα άρουν τα αίτια του μνημονίου? Δείτε μερικά πράγματα τα οποία είναι πολύ λογικά και ο κοινός νους, ο κοινός λαός τα βλέπει. Παραδείγματος χάρη στον τομέα της δημόσιας διοίκησης. Πιστεύετε ότι αν απολυθούν οι μισοί δημόσιοι υπάλληλοι που ξέρουμε πως μπήκαν, έτσι, μην το ξεχνάμε, εάν απολυθούν οι μισοί δημόσιοι υπάλληλοι, όχι 4.000, πρόκειται να αλλάξει κάτι στη δημόσια διοίκηση ώστε να μπορέσει να κινηθεί η επενδυτική διαδικασία σε αυτή τη χώρα? Εάν δεν ξέρουν αυτοί που διαχειρίζονται τις τύχες μιας χώρας ότι είναι υπόλογοι στη δικαιοσύνη, υπάρχει περίπτωση να πολιτευθούν διαφορετικά και να σκεφτούν ότι αιτία της ύπαρξής τους είναι είστε η σαφείς κοινωνία και όχι οτιδήποτε άλλο? Είπατε προηγουμένως, αναφερθήκατε δια Μακρόν στο ζήτημα των δανείων. Κοιτάξτε λίγο πώς γίνεται η διαχείριση αυτού του φαινομένου, των δανείων δηλαδή που έχουν συνάψει οι Έλληνες για να αγοράσουν σπίτι ή οτιδήποτε άλλο. Θα προσέξατε ότι η συζήτηση γίνεται στην καλύτερη περίπτωση με όρους κοινωνικής ανησυχίας, δηλαδή η πρώτη κατοικία να μην θυγεί για την ώρα, επειδή φοβούνται βεβαίως κοινωνική έκρηξη. Όχι γιατί έχουν φιλάνθρωπη διάθεση ή προσήλωση στα κοινωνικά ζητήματα. Εγώ θέτω το εξής ερώτημα. Εάν σκοπός της πολιτικής δεν ήταν τα συμφέροντα της ολιγαρχίας και της κομματοκρατίας στην Ελλάδα και διεθνώς, θα παίρνονταν άλλα μέτρα ή όχι? Έχουμε ιστορικά παραδείγματα που δείχνουν ότι όταν παίρνονται μέτρα υπέρ των δανειοληπτών, ναι, η ανάπτυξη, η έξοδος από την κρίση είναι ταχυτάτη. Θα σας θέσω λοιπόν ένα πολύ απλό ερώτημα. Δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να έχει στην κατάσταση που ζει η κοινωνία, δεν θα έπρεπε για λόγους κοινωνικής συνοχής αλλά και εξόδου από την κρίση να συνεκτιμηθεί στο δάνειο το οποίο έχει λάβει ο καθένας ο τόκος
και το κεφάλαιο το οποίο έχει αποδώσει, και αφού υπερβεί το κεφάλαιο και ένα λογικό ποσοστό κέρδους, η τράπεζα να τελειώσει το δάνειο. Βάζετε ένα πολύ σπουδαίο θέμα. Θα καταρρεύσουν και οι τιμές. Βάζετε ένα σπουδαίο θέμα, κύριε Καθηγητά. Πάμε, δεύτερο. Θα καταρρεύσει η οικονομία. Επιστρέψτε μου να πω τη δεύτερη λοιπόν λύση, η οποία θα έπρεπε να θεωρηθεί αυτονόητη. Δεν πρέπει, αφού το δάνειο συνήφθη με τους όρους μιας αξίας του σπιτιού ή οτιδήποτε άλλο, το οποίο ήταν 100 ευρώ και σήμερα έχει 50, το δάνειο να έρθει στα μέτρα αυτής της πραγματικότητας. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Ο σκοπός της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών ποιος είναι? Για να μην χάσουν κεφάλαια οι τράπεζες ή να λειτουργήσει η οικονομία? Διότι οι τράπεζες είναι μια ιδιόμορφη επιχείρηση. Δεν είναι μια επιχείρηση που παράγει μπαμπάκι ή που παράγει υφάσματα ή οτιδήποτε άλλο. Είναι μια επιχείρηση η οποία είναι θεματοφύλακα ουσιαστικά της περιουσίας μιας ολόκληρης κοινωνίας. Είστε σαφείς, κύριε καθηγητά. Άρα λοιπόν χρειάζεται μια διαφορετική αντιμετώπιση. Έτσι.